Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο 43ο επεισόδιο του podcast. Σήμερα έχουμε το επεισόδιο που σας έχω υποσχεθεί για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η αλήθεια είναι ότι είχα πει πως θα το έκανα νωρίτερα, αλλά δεν τα είχα καταφέρει. Σκεπτόμενη σήμερα το πρωί, καθώς έκανα την προετοιμασία για αυτό το επεισόδιο, για ποιο λόγο ίσως να καθυστέρησα να ετοιμάσω αυτό το επεισόδιο, συνειδητοποίησα ότι αυτή ακριβώς η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι και ο λόγος που έγινα ψυχολόγος. Άτομο του στενού οικογενειακού μου περιβάλλοντος διαγνώστηκε όταν ήμουν έφηβος με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και η περιέργεια που είχα για το πώς μπορεί ένας άνθρωπος να ταλαιπωρείται από OCD. OCD είναι τα αρχικά της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής στα αγγλικά, που είναι οι ολόκληρες λέξεις Obsessive Compulsive Disorder. Αυτή η περιέργεια και αυτή η παραπλήσια ταλαιπωρία που είχα από το γεγονός ότι ένας από τους γονείς μου ήταν διαγνωσμένος με OCD, μου κίνησε την περιέργεια ούτως ώστε να καταλάβω περισσότερο τι είναι η ψυχολογία, τι είναι η επιστήμη της ψυχολογίας και στη συνέχεια να ακολουθήσω αυτές τις σπουδές και αυτό το, έτσι όπως το βλέπω εγώ, λειτουργήμα. Γι' αυτό νομίζω ήταν δύσκολο για μένα να ετοιμάσω αυτό το επεισόδιο. Τα κατάφερα όμως, έχω μαζέψει το υλικό. Θα μιλήσουμε λοιπόν σήμερα για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Είναι μια συνηθισμένη διαταραχή, συνηθισμένη ψυχική διαταραχή. Δεν πρόκειται για μια διαταραχή προσωπικότητας, ούτε για μια ψυχοτική διαταραχή. Πρόκειται για μια απλή ψυχική διαταραχή, η οποία φαίνεται ότι επηρεάζει αρκετούς ανθρώπους και δυσκολεύει την καθημερινότητά τους. Έχω αναφέρει ήδη τα αρχικά της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής στα αγγλικά, που είναι OCD, Obsessive Compulsive Disorder, που αν την μεταφράζαμε αυτό λεξί στα ελληνικά, θα ήταν εμμονική καταναγκαστική διαταραχή. Ο όρος, έτσι όπως έχει μεταφραστεί επισήμως, είναι ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπου βλέπετε ιδεό, βάρτε δίπλα το ιδεολειψίες, που στην ουσία είναι ψυχαναγκασμοί, και δίπλα από τις ιδεολειψίες υπάρχουν οι ψυχαναγκασμοί. Άρα είναι ιδεολειψίες, ψυχαναγκασμοί, ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Πάμε να πούμε τον ορισμό της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Είναι μια μακροχρόνια ψυχική διαταραχή. Ο άνθρωπος που υποφέρει από OCD ταλαιπωρείται από επαναλαμβανόμενες ενοχλητικές παράλογες σκέψεις, ιδέες, εικόνες που δεν μπορεί να τις ελέγξει, εμμονικές σκέψεις δηλαδή, ή εμμονές, ή ιδεολειψίες, από εδώ παίρνετε το ιδεό της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, που στο γλωσσάρι της ψυχολογίας ονομάζονται ψυχαναγκασμοί. Σε επίπεδο σκέψης, σε επίπεδο νοερό, έρχονται απρόσκλητες ενοχλητικές σκέψεις ή εικόνες. Το δεύτερο κομμάτι των καταναγκασμών αναφέρεται σε επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές, οι οποίες συνοδεύονται ή συνοδεύουν τις ιδεολειψίες, τους ψυχαναγκασμούς. Κάποιοι άνθρωποι έχουν μόνο ιδεολειψίες, έχουν μόνο ψυχαναγκασμούς. Κάποιοι άνθρωποι παρουσιάζουν και ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς. Θα εξηγήσουμε περισσότερα στη συνέχεια. Είναι μια απλή ψυχική διαταραχή, η οποία όμως, λόγω των χρονοβόρων συμπτωμάτων και του γεγονότος ότι τα συμπτώματα αυτά μπορεί να είναι για το μεγαλύτερο μέρος της ζωής ενός ανθρώπου και είναι συμπτώματα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σημαντική ταλαιπωρία στη λειτουργικότητα του ανθρώπου, αλλά και σημαντική ταλαιπωρία στους ανθρώπους που ζούμε έναν άνθρωπο που υποφέρει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, είναι σημαντική διαταραχή. Όπως είπα και προηγουμένως, μπορεί να έχουμε μόνο ιδεολειψίες, μόνο ψυχαναγκασμούς ή και τα δύο, αλλά μπορεί να έχουμε και μόνο καταναγκασμούς. Η διάγνωση παραμένει η ίδια. Είτε κάποιος έχει ιδεολειψίες μόνο, είτε έχει καταναγκασμούς μόνο, είτε έχει και ιδεολειψίες και καταναγκασμούς. Ο άνθρωπος που πάσχει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή συνήθως είναι ικανός να συνειδητοποιήσει ότι οι ψυχαναγκαστικές ιδέες του είναι παράλογες και ως εκ τούτου προσπαθεί να τις αγνοήσει ή να τις σταματήσει. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα σταδιακά να αυξάνεται η αγωνία και το άγχος του. Υποφέρουν δηλαδή οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και όταν αυτή έχει να κάνει και με τελετουργικά μέσα στο σπίτι, υποφέρουν και οι οικοί τους. Τελικά,
Μετά από τις ιδιοληψίες, συνήθως καταφεύγει στην εκτέλεση ψυχαναγκαστικών πράξεων, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να μειώσει τα επίπεδα του άγχους του και να κατευνάσει τα στενάχωρα του συναισθήματα. Άρα, στις περιπτώσεις που έχουμε πρώτα ιδιοληψίες, θα ακολουθήσουν οι καταναγκασμοί. Και είναι σπάνιο να έχεις μόνο καταναγκασμούς και όχι ιδιοληψίες, να υπάρχει μόνο το κομμάτι των καταναγκασμών. Συνήθως είτε υπάρχουν μόνο οι ψυχαναγκασμοί ή και τα δύο. Άρα, οι ψυχαναγκασμοί έχουν ως αποτέλεσμα αρκετές φορές να καταφεύγει σε καταναγκασμούς ένας άνθρωπος προκειμένου να καφουίσει το άγχος του. Για να το πούμε έτσι πιο απλοϊκά ή πιο λαϊκά, καταναγκασμοί είναι οι πράξεις εκείνες που τις κάνεις χωρίς να υπάρχει λόγος να τις κάνεις, χωρίς να υπάρχει ένας λειτουργικός λόγος να τις κάνεις, αλλά δεν μπορείς παρά να τις κάνεις. Η διαταραχή συχνά επικεντρώνεται γύρω από συγκεκριμένα θέματα, όπως ο φόβος του ασθενούς να μην μολυθεί από μικρόβια ή από ιούς. Για να απαλύνει τους φόβους της μόλυνσης, μπορεί να πλένει καταναγκαστικά αναρρύθμιτες φορές τα χέρια του μέχρι αυτά να γίνουν επώδυνα και σκασμένα. Αυτός που πάσχει από την ασθένεια του OCD, παρά τις προσπάθειες του να αγνοήσει ή να απαλλαγεί από τις ενοχλητικές εισβάλλουσες και παρεσφρίουσες σκέψεις, αυτές συνεχίζουν να επανέρχονται πίσω και αυτό οδηγεί σε πιο τελετουργική συμπεριφορά, προκαλώντας το χαρακτηριστικό φαύλο κύκλο της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Δηλαδή, ξεκινάμε με ένα ψυχαναγκασμό, με μία ιδεοληψία. Στη συνέχεια, μπορεί να έχουμε έναν καταναγκασμό, μάλλον μια σειρά από καταναγκασμούς, προκειμένου το πρόσωπο να νιώσει καλύτερα. Δεν νιώθει καλύτερα, αυξάνεται το άγχος, αυξάνεται η αγωνία, ώστε με τη σειρά τους αυξάνονται και έμμονες ιδέες και πάει αυτό το πράγμα έτσι, όπως μια χιονοστιβάδα. Ποια είναι τα σημάδια και τα συμπτώματα της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής? Οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, όπως είπαμε και προλίγου, μπορεί να έχουν ψυχαναγκασμούς, καταναγκασμούς ή και τα δύο. Οι ψυχαναγκασμοί είναι επαναλαμβανόμενες σκέψεις, ορμές ή νοητικές εικόνες, νοερές εικόνες όπως είπαμε προηγουμένως, οι οποίες είναι παρισφρητικές, ανεπιθύμητες και προκαλούν άγχος στους περισσότερους ανθρώπους. Μια κλασική περίπτωση ψυχαναγκασμών είναι ένας πιστός ο οποίος βρίσκεται στην εκκλησία και την ώρα που βρίσκεται στην εκκλησία κατακλείζουν το μυαλό του εικόνες πορνογραφικές. Αυτό ονομάζεται ψυχαναγκασμός. Και είναι πιο συχνή ψυχαναγκασμοί, ο φόβος των μικροβίων ή της μόλυνσης, φόβος να ξεχάσεις, να χάσεις ή να βάλεις κάτι σε λάθος μέρος, φόβος ότι μπορεί να ξεχάσεις να πάρεις μαζί σου τα κλειδιά σου, να χάσεις τα κλειδιά σου ή να τα βάλεις σε λάθος μέρος και μετά να μην τα βρίσκεις για παράδειγμα. Φόβος ότι θα χάσεις τον έλεγχο πάνω στη συμπεριφορά σου. Επιθετικές σκέψεις για άλλους ανθρώπους ή για τον εαυτό σου. Ανεπιθύμητες ή απαγορευμένες σκέψεις που σχετίζονται με ταμπού που έχουν να κάνουν με το σεξ, τη θρησκεία ή τη βία, αυτό που είπα προηγουμένως, ενώ βρίσκεται ο πιστός στην εκκλησία, να κατακλείζουν το μυαλό του πορνογραφικές εικόνες. Επιθυμία να τακτοποιείς τα πράγματα σου συμμετρικά ή να τα έχεις σε μια τέλεια τάξη. Οι άνθρωποι με OCD μπορεί να εκδηλώσουν τους ψυχαναγκασμούς με το να θέλουν οπωσδήποτε όλα να βρίσκονται σε πλήρη και άρτια τάξη. Αυτή είναι η ψυχαναγκασμή. Επαναλαμβανόμενες σκέψεις, ορμές ή νοητικές εικόνες, οι οποίες είναι παρισφρητικές, δηλαδή σου τρυπούν το κεφάλι, σου τρυπούν τον εγκέφαλο και αναγκαστικά ασχολείσαι μαζί τους, είναι ανεπιθύμητες και προκαλούν άγχος. Οι καταναγκασμοί τώρα είναι επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές που ένα άτομο νιώθει την ορμή να κάνει συχνά ως απόκριση σε ένα ψυχαναγκασμό. Πάμε τώρα να δούμε μερικούς συχνούς καταναγκασμούς. Πρώτος, υπερβολικό καθάρισμα ή πλύσιμο το χεριό. Δηλαδή, κάποιος ο οποίος φοβάται ότι θα μολυνθεί από μικρόβια, κάποιος ο οποίος έχει το ψυχαναγκασμό ότι όταν αγγίξει σε ένα σημείο ή όταν δεν ακολουθήσει μια συγκεκριμένη τελετουργία καθαρισμού θα έχει μόλυνση, μπορεί να εκδηλώσει τον καταναγκασμό του να καθαρίζει υπερβολικά ή να πλύνει μέχρι γδαρσίματος τα χέρια του. Οι άνθρωποι με OCD, με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, συχνά έχουν χαρακτηριστικό τους στα χέρια τους το δέρμα να είναι σκασμένο από τις υπερβολικές πλύσεις που συνήθως κάνουν και με πολύ ισχυρά αντιμικροβιακά σαπούνια. Ένας άλλος καταναγκασμός είναι να βάζεις σε σειρά
ή να τακτοποιείς αντικείμενα με ένα συγκεκριμένο και ακριβή τρόπο. Και να χάνεις και πολύτιμο χρόνο για να τα κάνεις με τη συγκεκριμένη σειρά. Ένας άλλος πολύ συχνός καταναγκασμός είναι να ελέγχεις επαναλαμβανόμενα εάν η πόρτα είναι κλειδωμένη ή ο φούρνος είναι σβηστός. Πόσες φορές μπορεί να έχει τύχει και σε εμάς ή να ακούσουμε σε άλλους ανθρώπους να τύχει, να φεύγουν από το σπίτι και να επιστρέφουν και μία και δύο και τρεις φορές για να ελέγξουν αν έχουν κλείσει τον γκάζι, αν έχουν κλείσει το φούρνο, αν έχουν κλείσει τη βρύση, αν έχουν κλειδώσει σωστά την πόρτα. Ένας άλλος καταναγκασμός είναι το καταναγκαστικό μέτρημα. Δηλαδή εκεί που κάποιος δεν χρειάζεται να μετρήσει, να μετράει. Ένας άλλος καταναγκασμός είναι καταναγκαστική προσευχή στα σιωπηλά ή επανάληψη λέξεων με καταναγκαστικό τρόπο. Δηλαδή, ενώ δεν χρειάζεται κάποιος να μετρήσει αντικείμενα, αρχίζει από μέσα του να μετράει. Από το ένα μέχρι το άπειρο, μέχρι όσπου φτάσει. Ή ενώ δεν κάνει συνειδητά προσευχή, να επαναλαμβάνει καταναγκαστικά στο μυαλό του μέσα τις λέξεις μιας προσευχής. Ή να επαναλαμβάνει κάποιες λέξεις με καταναγκαστικό τρόπο. Και αυτό είναι ενοχλητικό. Να μην μπορείς να καθίσεις ήσυχος, ήσυχη, ήρεμος, ήρεμη και να επαναλαμβάνεις συνεχώς αριθμούς ή λέξεις στο μυαλό σου. Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι δεν είναι όλες οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις αιμονές ή ψυχαναγκασμοί και δεν είναι όλες οι συνήθειες και τα τελετουργικά καταναγκασμοί. Για παράδειγμα, μια νοικοκυρά ή ένας νοικοκύρης μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη σειρά με την οποία κάνει τις δουλειές του στην κουζίνα του. Εάν αυτή η συνήθεια, η τελετουργία το βοηθάει ή τη βοηθάει να τελειώνει πιο νωρίς τις δουλειές και να έχει πιο τακτοποιημένη και πιο καθαρή την κουζίνα χωρίς να τον ταλαιπωρεί και χωρίς να τον αγχώνει ή να την ταλαιπωρεί να την αγχώνει, τότε δεν μιλάμε για καταναγκασμούς. Επίσης, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται συχνά κάτι, να επαναλαμβάνουν μία σκέψη ακριβώς επειδή τους απασχολεί ένα πρόβλημα. Δεν σημαίνει ότι έχουν ίδιο λειψία ή ψυχαναγκασμό αν σκέφτονται μία συγκεκριμένη μέρα που έχουν ένα πρόβλημα συνεχώς εκείνο το πρόβλημα. Πάμε όμως να πούμε λίγα περισσότερα στοιχεία για το τι συμβαίνει με τους ανθρώπους με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Παρ' όλα αυτά που έχουμε πει προηγουμένως ότι δεν είναι όλες οι επαναλαμβανόμενες σκέψεις αιμονές ή ψυχαναγκασμοί και δεν είναι όλες οι συνήθειες και τα τελετουργικά καταναγκασμοί, οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή γενικώς δεν μπορούν να ελέγξουν τους ψυχαναγκασμούς ή τους καταναγκασμούς τους, αν και γνωρίζουν πως είναι υπερβολικοί. Δηλαδή το ξέρουν ότι είναι υπερβολικό αυτό, αλλά δεν μπορούν να το ελέγξουν. Ξοδεύουν πάνω από μια ώρα τη μέρα στους ψυχαναγκασμούς ή τους καταναγκασμούς τους. Έχει κόσμο που ξοδεύει και 5 ώρες τη μέρα και 6 ώρες τη μέρα. Να καθαρίζει μονικά για παράδειγμα ή να προστατεύεται, να μην αγγίξει σε κάποιο σημείο που θεωρεί ότι θα έχει μόλυνση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν αντλούν ευχαρίστηση από τους καταναγκασμούς τους, αλλά μπορεί να νιώσουν μια προσωρινή μόνο ανακούφιση από το άγχος που τους προκαλούν οι ψυχαναγκασμοί. Δηλαδή δεν ευχαριστούνται να κάνουν όλες αυτές τις εξαντλητικές επαναλαμβανόμενες πράξεις ή την εξαντλητική επανάληψη αριθμών και λέξεων. Νιώθουν μια προσωρινή ανακούφιση. Οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στην καθημερινότητά τους, προβλήματα στη λειτουργικότητά τους δηλαδή, λόγω αυτών των σκέψεων ή συμπεριφορών. Βασικό στοιχείο μιας οποιασδήποτε ψυχικής διαταραχής είναι ότι παρεμποδίζει τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου. Οποιασδήποτε σκέψεις ή πράξεις που γίνονται οι σκέψεις ψυχαναγκαστικά και οι πράξεις καταναγκαστικά παρεμποδίζουν τη λειτουργικότητα ενός ανθρώπου, μας προδιαθέτουν για ύπαρξη ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Φυσικά τη διάγνωση για ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να την κάνει μόνο ένας ψυχίατρος ή ένας ψυχολόγος που είναι εκπαιδευμένος στις διαγνώσεις. Κάποιοι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να έχουν και μια διαταραχή TIC, όπου να κάνουν επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή ήχους. Τα κινητικά TIC είναι ξαφνικές, σύντομες επαναληπτικές κινήσεις, όπως ανοιγό κλίμα των ματιών και άλλες κινήσεις των ματιών, γκριμάτσι στο πρόσωπο, ανασήκωση των ώμων ή τράνταγμα των ώμων. Τα ηχητικά τικ περιλαμβάνουν επαναλαμβανόμενο βήξιμο για καθάρισμα του λαιμού, δηλαδή κάποιος να κάνει συνέχεια και να το κάνει συνέχεια καταναγκαστικά, να μυρίζεται κάποιος δυνατά ή να κάνει ήχους που να γρυλίζει.
Τώρα ίσως σας έρχονται στο μυαλό κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι να κάνουν αυτούς τους ήχους ή να κάνουν αυτές τις κινήσεις, αυτά τα κινητικά τικ και να διαρωτάσετε γιατί. Ίσως να πάσχουν από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Επίσης είναι συνηθισμένο οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή να έχουν επίσης συνοσηρότητα, να έχουν επίσης διάγνωση διαταραχής διάθεσης, κατάθλιψης δηλαδή, ή αγχώδους διαταραχής. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή έχει παρόμοια νευροχημία με την κατάθλιψη και γενικότερα τις διαταραχές διάθεσης, αλλά και με τις αγχώδεις διαταραχές. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να ξεκινήσει σε οποιαδήποτε στιγμή στη ζωή ενός ανθρώπου, αλλά συνήθως ξεκινά προς το τέλος της παιδικής ηλικίας και την αρχή της ενήλικης ζωής. Οι περισσότεροι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή διαγνώσκονται ως νεαροί ενήλικες. Τα συμπτώματα της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής μπορεί να ξεκινήσουν σταδιακά και να τείνουν να εκλείψουν για ένα διάστημα ή να χειροτερέψουν με το πέρασμα του χρόνου. Κατά τις περιόδους που ο άνθρωπος βιώνει στρες, συνήθως τα συμπτώματα γίνονται χειρότερα. Επίσης, το είδος των ψυχαναγκασμών και καταναγκασμών ενός ανθρώπου μπορεί να αλλάξει με το πέρασμα του χρόνου. Δηλαδή κάποιος ο οποίος στη δεκαετία των 20 μπορεί να είχε ψυχαναγκασμούς σε σχέση με τις ασθένειες και με τα μικρόβια, μπορεί στη δεκαετία των 30 να έχει ψυχαναγκασμούς σε σχέση με τις αμαρτωλές σκέψεις ή με τις ανήθικες σκέψεις και ούτω καθεξής. Οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή μπορεί να αποφεύγουν περιστάσεις όπου τα συμπτώματα τους χειροτερεύουν ή επίσης να χρησιμοποιούν αλκοόλ και ουσίες για να χειριστούν τα συμπτώματα τους, κάτι το οποίο παρατηρείται και στις διαταραχές διάθεσης αλλά και στις αγχώδεις διαταραχές. Πολλοί ενήλικες με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αναγνωρίζουν ότι οι καταναγκαστικές τους συμπεριφορές δεν κάνουν νόημα. Το καταλαβαίνουν δηλαδή, ότι για παράδειγμα για να μπεις μέσα σε ένα σπίτι μιας οικογένειας στην οποία το πρόσωπο που χειρίζεται τις τελετουργίες της οικογένειας πάσχει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και έχει ψυχαναγκασμούς ότι αν κάποιος μπει με τα παπούτσια που έχει έρθει από το δρόμο μέσα στο σπίτι θα μεταφέρει συγκεκριμένα μικρόβια τα οποία υπήρχαν σε συγκεκριμένο σημείο του δρόμου και τρομάζει μόνο στην ιδέα ότι κάποιος θα περπατήσει με τα υποδήματα που περπατούσε σε ένα δημόσιο δρόμο μέσα στο σπίτι και βάζει τους καλεσμένους και όλους να μπαίνουν σε συγκεκριμένη διαδικασία που να βγάζουν τα παπούτσια σε συγκεκριμένο σημείο και να μπαίνουν μετά σε συγκεκριμένο τρόπο, μπορεί να καταλαβαίνει ότι δεν κάνει και πολύ νόημα αυτό. Ότι μπορεί σε άλλα σπίτια να μπαίνουν οι άνθρωποι με τα παπούτσια που περπατούν έξω στο δρόμο μέσα στο σπίτι και αυτοί οι άνθρωποι να μην έχουν πεθάνει από μολύνσεις ή να μην έχουν πάθει κάποια σοβαρή ασθένεια. Το καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορεί να ησυχάσει αν δεν βάλει σε πράξη τα τελετουργικά. Πολλοί ενήλικες με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή αναγνωρίζουν ότι οι καταναγκαστικές τους συμπεριφορές δεν κάνουν νόημα. Τα παιδιά όμως μπορεί να μην αντιλαμβάνονται ότι η συμπεριφορά τους είναι ασυνήθιστη και πολύ συχνά φοβούνται ότι κάτι άσχημο θα συμβεί αν δεν κάνουν συγκεκριμένους τελετουργικούς καταναγκασμούς, όπως για παράδειγμα να περπατούν στο πεζοδρόμιο χωρίς να πατάνε τις γραμμές. Και μπορεί ένα παιδί, ενώ επιστρέφει στο σπίτι για παράδειγμα από το δημοτικό σχολείο, να έχει τον ψυχαναγκασμό ότι αν πατήσει πάνω στις γραμμές στο πεζοδρόμιο, στις πλάγες του πεζοδρομίου, κάτι κακό θα συμβεί στα αγαπημένα του πρόσωπα, και να καταλήγει στον καταναγκασμό του να περπατάει προσπαθώντας να μην πατήσει πάνω στις γραμμές προκειμένου να νιώσει προσωρινή ανακούφιση. Συνήθως είναι οι γονείς ή οι δάσκαλοι οι οποίοι αναγνωρίζουν τα συμπτώματα ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής στα παιδιά. Τα ίδια τα παιδιά δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ότι αυτός ο φόβος είναι παράλογος. Πρόκειται για ψυχαναγκασμό και αυτή η πράξη είναι παράλογη, πρόκειται για καταναγκασμό. Αλλά, όπως είπαμε και προηγουμένως, συνήθως η διάγνωση ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής γίνεται στην αρχή της ενήλικης ζωής. Ποια είναι τα αίτια της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής? Η αλήθεια είναι πως τα ακριβή αίτια δεν είναι γνωστά. Δεν γνωρίζουμε σήμερα για ποιο λόγο ένας άνθρωπος παθαίνει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Υπάρχουν κάποιοι παράγοντες κινδύνου όμως, στους οποίους θα αναφερθούμε στη συνέχεια. Οι γενετικοί παράγοντες. Ακόμη, η επιστήμη της γενετικής δεν έχει εντοπίσει ένα γονίδιο ή ένα σετ γονιδίων που να οδηγεί αναπόφευκτα στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν έχει βρεθεί δηλαδή ένα συγκεκριμένο γονίδιο για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, παρόλο που αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει το γεγονός ότι δεν το έχουμε βρει ακόμη. Συνεχίζουν να γίνονται έρευνες επί του θέματος.
Αυτό που έχουν δείξει οι έρευνες είναι ότι όταν έχεις ένα συγγενή πρώτου βαθμού με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, γονιό ή αδελφό ή αδελφή, αυτό σου δίνει αυξημένες πιθανότητες να αναπτύξεις και εσύ τη διαταραχή. Πιο συχνά δηλαδή η διαταραχή αναπτύσσεται σε μέλη της ίδιας οικογένειας παρά σε ανθρώπους που δεν έχουν συγγένεια μεταξύ τους. Όμως πάλι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν είναι μόνο ο γενετικός παράγων που παίζει ρόλο ή αν παίζει ρόλο και ο περιβαλλοντικός παράγων, δηλαδή η μίμηση. Η βιολογία έχει βρει κάποια στοιχεία παραγόντων κινδύνου για την ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Μελέτες με απεικονιστικές μεθόδες εγκεφάλου έδειξαν πως οι άνθρωποι με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή συχνά έχουν διαφορές στον εγκέφαλό τους από τους ανθρώπους που δεν έχουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Περιοχές του εγκεφάλου οι οποίες σχετίζονται με την ικανότητα ελέγχου συμπεριφοράς και συναισθηματικής ανταπόκρισης φαίνεται να λειτουργούν κάπως διαφορετικά στους ανθρώπους με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η έρευνα συνεχίζεται για να καταλάβουμε καλύτερα τη σύνδεση μεταξύ διαφορετικών περιοχών του εγκεφάλου με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Και εδώ πάντα έρχεται το στοιχείο του αν η κότα γέννησε το αυγό ή το αυγό γέννησε την κότα. Αν δηλαδή οι αλλαγές οι δομικές στον εγκέφαλο έχουν να κάνουν με τα αίτια της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής ή αν είναι απόρρια της εμφάνισης ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Όπως είπαμε και προηγουμένως για τους γενετικούς παράγοντες, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν το γεγονός ότι είναι πιο πιθανόν να πάθεις ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, αν έχει η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή ένα από τα αδέρφια σου, δεν σημαίνει απαραίτητος ότι έχει να κάνει με το γενετικό παράγοντα, μπορεί να έχει και με έναν περιβαλλοντικό παράγοντα. Επόμενος παράγον κινδύνου είναι η ιδιοσυγκρασία, το ταμπεραμέντο ενός ανθρώπου. Η έρευνα έχει δείξει πως άνθρωποι οι οποίοι ως παιδιά είναι πιο συγκρατημένοι, έχουν αρνητικά συναισθήματα και συμπτώματα άγχους και κατάθλιψης όταν είναι παιδιά, είναι πιο πιθανόν να αναπτύξουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Αυτό φυσικά έρχεται να συνηγορήσει με το γεγονός ότι υπάρχει συχνά συνωσιρότητα μεταξύ ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, κατάθλιψης και αγχωδών διαταραχών. Και ο τέταρτος παράγων κινδύνου είναι το τραύμα στην παιδική ηλικία. Κάποιες έρευνες έχουν βρει μια συνάρτηση μεταξύ τραύματος στην παιδική ηλικία και συμπτωμάτων ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Χρειάζεται όμως περισσότερη έρευνα για να καταλάβουμε τη σχέση τραύματος και ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής. Στο σημείο αυτό θέλω να μοιραστώ μαζί σας την προσωπική μου άποψη επί του ζητήματος και επί του ζητήματος των αιτιών της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, αλλά και επί του ζητήματος των αιτιών των περισσότερων απλών ψυχικών διαταραχών. Ως ψυχολόγος και ως θεραπεύτρια για χρόνια έχω τη γνώμη ότι όλοι μας γεννιόμαστε με κάποιες γενετικές προδιαθέσεις για κάποιες απλές ψυχικές διαταραχές, όπως είναι η κατάθλιψη, όπως είναι κάποια χώδης διαταραχή, όπως είναι ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, μια φοβία και το καθεξής. Θεωρώ ότι ο καθένας από μας φέρει κάποια γενετική προδιάθεση, ώστε όταν ψυχοπιεστεί, όταν περάσει ψυχικά πιεστικές καταστάσεις, να αναπτύξει αυτή τη διαταραχή και όχι κάποια άλλη. Ενώ για παράδειγμα για συγκεκριμένες σοβαρές ψυχικές διαταραχές, τις ψυχοτικές διαταραχές, για κάποιες από αυτές έχουν βρεθεί άμεση γενετικοί παράγοντες, δηλαδή γεννιέται ένας άνθρωπος με το γονίδιο να αναπτύξει μια συγκεκριμένη ψυχοτική διαταραχή και θα την αναπτύξει, δεν έχει βρεθεί κάτι τέτοιο με τις απλές ψυχικές διαταραχές. Ξαναλέω, είναι η προσωπική μου γνώμη, αυτά που εικάζω μέσα από την πείρα που έχω, όπως σας είπα και προηγουμένως, τόσο η γενετική όσο και η βιολογία, οι νευροεπιστήμες προσπαθούν να βρουν τα αίτια που οδηγούν στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Η θεραπεία τώρα. Πώς γίνεται η θεραπεία της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής? Η θεραπεία που προτείνεται στο OCD ή στην ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι ανάλογη με τη βαρύτητα της νόσου. Σε ήπιες μορφές συστήνεται ψυχοθεραπεία. Μόνο με την ψυχοθεραπεία μπορεί να δει εξαιρετική βελτίωση ο άνθρωπος που ταλαιπωρείται με ήπια μορφής ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Σε βαρύτερες μορφές, η καλύτερη θεραπευτική αντιμετώπιση, με βάση πάντα και τη διεθνή βιβλιογραφία, είναι συνδυασμός κάποιου αντικαταθλιπτικού φαρμάκου, το οποίο θα συνταγογραφήσει και θα χορηγήσει ψυχίατρος, και ψυχοθεραπείας. Δηλαδή πάμε και στο ψυχολόγο για να κάνουμε ψυχοθεραπεία, αλλά και στο ψυχίατρο για να πάρουμε την αντικαταθλιπτική θεραπεία και ο ψυχίατρος να παρακολουθήσει την ορθή λήψη της αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Από την κλινική μου πείρα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα όταν ένας άνθρωπος που υποφέρει από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή
ζητήσει ενωρίς βοήθεια. Όσο πιο ενωρίς, τόσο το καλύτερο. Το άριστο θα ήταν να εντοπιστούν ιδιοψυχαναγκαστικά συμπτώματα σε παιδιά, γιατί συνήθως ξεκινάει από την σχολική ηλικία να εμφανίζει η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή κάποια από τα συμπτώματα της και να γίνει άμεση θεραπευτική παρέμβαση από πολύ νωρίς. Αν δεν γίνει αντιληπτό αυτό στη σχολική ηλικία, τουλάχιστον στην πρώτη νεότητα να πάει ενωρίς ο άνθρωπος που ταλαιπωρείται με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή σε ειδικό για να πάρει βοήθεια. Όσο πιο νωρίς πάρει βοήθεια και όσο πιο συστηματικά κάνει ψυχοθεραπεία και στις περιπτώσεις που είναι βαρύτερα τα συμπτώματα, εάν συνδυάζει με θρησκευτική βλάβεια ή με καταναγκαστική προσήλωση, ας μου επιτραπεί sick ο όρος, την αντικαταθλιπτική θεραπεία σε συνεργασία με την ψυχοθεραπεία μπορεί να έχει πολύ καλά αποτελέσματα. Επειδή είχα προαναγγείλει ότι θα κάνω αυτό το θέμα, μία φίλη που παρακολουθεί το κανάλι μου στο YouTube μου έχει στείλει την εξής μαρτυρία. Θέκλα μου, καλημέρα, χαίρετε. Σε ευχαριστώ που μπορώ να παραθέσω το δικό μου βίωμα και μπορείς να το μεταφέρεις εάν το κρίνεις χρήσιμο. Το κρίνω χρήσιμο και το μεταφέρω. Η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι για μένα όταν με κατακλείζουν σκέψεις. Η κοπέλα αυτή έχει διαγνωστεί στο παρελθόν με ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Άρα, OCD, η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή είναι όταν με κατακλείζουν οι σκέψεις. Όταν με ταλαιπωρούν αυτά που έγιναν και αυτά που δεν μπόρεσα εγώ να κάνω για να υπάρχει άλλη έκβαση σε μια προσπάθεια να αποκτήσω τον έλεγχο. Στην ουσία, η τάξη αφορά την εξέλιξη και ροή των πραγμάτων και όχι να είναι συγκυρισμένος ο χώρος όπως κλασικά πιστεύετε. Θα πω εδώ στη φίλη ότι το έχουμε πει ήδη και προηγουμένως όταν μιλούσαμε θεωρητικά για το κομμάτι της ιδιοψυχαναγκαστικής διαταραχής, στην περιγραφή των συμπτωμάτων ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι τα συμπτώματα να έχουν να κάνουν με ιδεολειψίες ή ψυχαναγκασμούς σε σχέση με την τάξη ή καταναγκασμούς σε σχέση με την εκτέλεση της τάξης στο χώρο, τη χωροταξία δηλαδή, μπορεί να γίνουν και σε άλλα επίπεδα. Την τάξη αυτή την ονομάζω σενάρια, λέει, τα οποία κάθε φορά έχουν διαφορετική αρχή, μέση και τέλος. Κάθε σενάριο μπορεί να γραφτεί διαφορετικά. Αυτό δυσκολεύει την επαρκή συγκέντρωσή μου στις τρέχουσες υποχρεώσεις της ημέρας. Κατέληξα στο συμπέρασμα ότι το μετατραυματικό στρες που βιώνω είναι υπόβαθρο για αυτές τις σκέψεις, οι οποίες βαραίνουν κυριολεκτικά τον νου. Δηλαδή, εδώ η φίλη μας περιγράφει ότι ενώ προσπαθεί να ηρεμήσει, να διάσει το μυαλό της από αχρίαστες σκέψεις, την κατακλείζουν σκέψεις, σκέφτεται πω δεν μπόρεσα να κάνω το ένα, δεν μπόρεσα να κάνω το άλλο ή δεν τα κατάφερα να αλλάξω τη ροή των πραγμάτων. Φτιάχνει διάφορα σενάρια μέσα στο μυαλό της πώς θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα και κάθε σενάριο μπορεί να γραφτεί διαφορετικά. Αυτό δυσκολεύει την επαρκή συγκέντρωσή μου στις τρέχουσες υποχρεώσεις της ημέρας. Δηλαδή η κοπέλα αυτή μας λέει ξεκάθαρα ότι λόγω των ιδεολειψιών, των ψυχαναγκασμών, των έντονων επαναλαμβανόμενων σκέψεων για το τι έχει συμβεί ή τι θα συμβεί, δεν μπορεί να έχει την προσοχή της στα πράγματα που πρέπει να κάνει καθημερινά. Είναι λες και χρειάζομαι με κάτι παρελθοντικό να ασχολούμαι, λες και ζω στο παρελθόν. Η ίδια μυρικάζει δηλαδή σκέψεις, επαναλαμβάνει ψυχαναγκαστικά σκέψεις μέσα στο μυαλό της για το τι έχει γίνει στο παρελθόν και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά ή τι σημαίνει για αυτήν το τι έχει γίνει στο παρελθόν. Η ματέωση με οδηγεί σε μια μιζέρια, μιας και νιώθω πως λείπουν κομμάτια από το παζλ της ωρεοποίησης που θα ήθελα να έχω. Βιώνει συνεχώς ματέωση γιατί συνεχώς μέσα στο μυαλό της το ξαναπαίζει ξανά και ξανά το παρελθόν με διαφορετικό σενάριο, ματαιώνεται που δεν τα κατάφερε να αλλάξει το παρελθόν στο παρελθόν και δεν προλαβαίνει να ζήσει το παρόν ουσιαστικά. Γνωρίζω πως η ζωή δεν είναι ρόδινη, αλλά δεν ξέρω γιατί μεγεθύνω τις καταστάσεις. Τις μεγεθύνεις γιατί πάσχεις από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Παρότι βλέπω ολιστικά τα πράγματα, χαλιέμαι γι' αυτό το κάτι που δεν πήγε σωστά. Δεν έχει να κάνει με την κρίση μας το να έχουμε ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς. Έχει να κάνει με μια ψυχική διαταραχή. Δεν το κάνουμε επίτηδες. Και βλέπετε εδώ ότι η κοπέλα αναγνωρίζει το παράλογο της επανάληψης αυτών των σκέψεων, αλλά δεν μπορεί παρά να συνεχίσει να τις κάνει. Και ενώ είναι δημιουργικό να βλέπω πτυχές των πτυχών, για παράδειγμα γράφοντας ένα ποίημα ή ένα πεζό, στην καθημερινότητα είναι χρονοβόρο.
Ίσως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενασχόληση με το παρόν και το μέλλον. Εγώ θεωρώ ότι ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ψυχοθεραπεία και ίσως εάν αυτό το κρίνει ο ψυχολόγος, ο ψυχοθεραπευτής ή ψυχολόγος ή ψυχοθεραπευτής στην οποία θα απευθυνθεί το πρόσωπο που ταλαιπωρείται από την ψυχαναγκαστική διαταραχή, παράλληλα και η λήψη αντικαταθλιπτικής θεραπείας. Δεν πιστεύω ως ψυχολόγος ότι αυτό που εισηγείται η φίλη, ότι ίσως ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης είναι η ενασχόληση με το παρόν και το μέλλον, δεν πιστεύω ότι μπορεί να γίνει χωρίς θεραπευτική παρέμβαση. Γνωρίζω ότι η κοπέλα αυτή είναι γύρω στα 30, είναι προς το τέλος της δεύτερης δεκαετίας της ζωής της, άρα έχει αρκετό καιρό που ταλαιπωρείται από ιδιοψυχαναγκασμούς και είναι εξαιρετικά καλή ιδέα, αν δεν το έχει πράξει ήδη, να ζητήσει βοήθεια. Αρχικά από ένα ψυχολόγο και αν στη συνέχεια ο ή ψυχολόγος της συστήσει να δει και ψυχίατρο, να μην διστάσει να το πράξει, γιατί στην ηλικία που βρίσκεται έχει πολλές πιθανότητες για να μπορέσει να αντιστρέψει την εξέλιξη της διαταραχής. Σας είπα ξεκινώντας αυτό το επεισόδιο ότι είναι κάτι το οποίο γνωρίζω καλά, επειδή όταν ήμουνα στη σχολική ηλικία διαγνώστηκε η μητέρα μου από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή και θέλω έτσι σε αυτό το τελευταίο κομμάτι του podcast να σας μιλήσω λίγο για το πώς είναι να ζεις σε ένα σπίτι στο οποίο ο γονιός σου έχει ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, η οποία έχει σχέση με την καθαριότητα. Οι καταναγκασμοί της μάνας μου είχαν να κάνουν με την καθαριότητα του σπιτιού, με την προσπάθεια αποφυγής του να λερωθεί το πάτωμα στο σπίτι και την προσπάθεια διατήρησης των φρεσκοπλημμένων ρούχων όσο πιο καθαρών και αμόλυντων γίνεται. Αυτό περιλάμβανε διάφορες τελετουργίες, το να καθαρίζονται αντικείμενα μέσα στο σπίτι, τραπέζια, καρέκλες και άλλα έπιπλα με αντιμικροβιακό διάλειμμα, το γνωστό τετόλ, χρησιμοποιώ τώρα μία λέξη του εμπορίου, ένα μπραντ, το σπίτι μας μύριζε μονίμως τετόλ και συχνά, πολύ συχνά, τουλάχιστον μια με δυο φορές την ώρα, δεχόμασταν παρατηρήσεις να μην αγγίξουμε εκεί, να μην αγγίξουμε εδώ, να μην μπούμε σε εκείνο το δωμάτιο, να μην κάνουμε το ένα, να μην κάνουμε το άλλο. Ως παιδί, αυτό το προσλάμβανα ως απόρριψη από το γονιό μου. Δεν μπορούσα να καταλάβω ότι η μάνα μου είχε μία ψυχική διαταραχή, η οποία ψυχική διαταραχή είχε ως σύμπτωμα το να έχει ψυχαναγκασμούς και να κάνει καταναγκασμούς. Σας είπα και στην αρχή αυτού του επεισοδίου ότι η ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, το OCD, ήταν και η αιτία που έγινα ψυχολόγος. Όταν διαγνώστηκε η μητέρα μου, είχε έρθει τότε, εμείς ζούσαμε στην Πάφο, εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Πάφο της Κύπρου, ήταν μια μικρή πόλη, γεννήθηκα το 1975, οπότε τέλη της δεκαετίας του 80, δεν υπήρχε ψυχολόγος στην Πάφο, είχε έρθει ένας ψυχολόγος από τη Λευκωσία, ο οποίος είχε επισκεφθεί τη μητέρα μου στο σπίτι, τώρα εκ των υστέρων αντιλαμβάνομαι ότι δεν ήταν και ιδιαίτερα επαγγελματικό να κάνει επίσκεψη κατοίκων ένας ψυχολόγος στο σπίτι μιας θεραπευόμενης. Είχε μια συζήτηση μαζί της, κράτησε αρκετή ώρα και της είχε δώσει ένα βιβλίο να διαβάσει, ένα βιβλίο με ασκήσεις, το οποίο είχα διαβάσει τότε όταν ήμουν μαθήτρια, που ήταν ένα βιβλίο που στην ουσία είχε κάποιες ασκήσεις της γνωστικής συμπεριφορικής θεραπευτικής σχολής, του CBT, Cognitive Behavioral Therapy, της γνωσιακής συμπεριφορικής ψυχοθεραπείας. Στη γνωστική συμπεριφορική ψυχοθεραπεία έχω εκπαιδευτεί, είναι η πρώτη μέθοδος στην οποία έχω εκπαιδευτεί και δεν την πολύ συμπαθώ ούτως ή άλλως. Δεν τη βοήθησε αυτό το πράγμα. Δεν τη θεράπευσε. Έμαθε σίγουρα να χειρίζεται αρκετά από τα συμπτώματα της. Θεωρώ ότι εκείνος ο ψυχολόγος δεν είχε την υποδομή για να τη βοηθήσει. Δηλαδή δεν έχεις τακτικές συναντήσεις με ένα θεραπευόμενο. Αν κάνεις μια συνάντηση, έστω και αν αυτή διαρκέσει πολλές ώρες και κάνεις μια θεραπευτική παρέμβαση μόνο μερή και του δώσεις ένα βιβλίο να διαβάσει, ένα βιβλίο που ίσως έχεις γράψει και ο ίδιος για αυτόν ή πολλές σημειώσεις που έχεις κάνει, δεν είναι το ίδιο με μια κανονική θεραπευτική μέθοδο. Αυτό το οποίο όμως παρακολούθησα και παρατήρησα ήταν ότι η μάνα μου ανακουφίστηκε όταν έμαθε ότι αυτό που έχει έχει όνομα και ένιωσε μια δικαίωση για το ότι συμπεριφερόταν με τον τρόπο που συμπεριφερόταν, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ τουλάχιστον, εγώ προσωπικά
την κατηγορούσα για τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφερόταν. Εγώ κατάλαβα ότι πρόκειται για μια αρρώστια, όπως είναι μια σωματική αρρώστια, ότι πρόκειται για μια ψυχική αρρώστια. Ο όρος, ο δόκιμος που χρησιμοποιούμε στις μέρες μας είναι η διαταραχή. Και μπορώ να πω ότι γνωρίζοντας ότι η μάνα μου είχε τη διάγνωση της ψυχαναγκαστικής διαταραχής, μπόρεσα να τη δω με περισσότερη κατανόηση. Δεν έπαψε όμως να είναι τραυματικό για μένα, δεν έπαβε όμως να είναι τραυματικό για μένα το γεγονός ότι άκουγα συνέχεια φωνές και παρατηρήσεις για πράγματα για τα οποία σε ένα άλλο σπίτι δεν θα γινόντουσαν ούτε παρατηρήσεις ούτε θα ακούγονταν φωνές. Όταν εγώ πήγα να μείνω μόνη μου για πρώτη φορά στα 20 μου χρόνια, να μείνω μόνη μου σε ένα δικό μου διαμέρισμα, εκεί παρατήρησα στον εαυτό μου ότι άρχισα να κάνω καταναγκαστικές συμπεριφορές. Δηλαδή να καθαρίζω με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, ο οποίος ήταν εξαιρετικά χρονοβόρος, ή να τακτοποιώ τα σκεπάσματα στο κρεβάτι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, να αποφεύγω να πατήσω σε συγκεκριμένα σημεία του σπιτιού. Και θυμάμαι ότι μου ήρθε μία αποκάλυψη. Θυμάμαι και το σημείο του διαμερίσματος στις 40 εκκλησίες στη Θεσσαλονίκη που στεκόμουν και λέω πω γίνομαι η μάνα μου, σκέφτηκα. Οπότε πήρα μια πολύ συνειδητή απόφαση τότε στα 20 μου χρόνια ότι όταν μου έρχονται ιδεοληψίες, όταν μου έρχεται να κάνω καταναγκασμούς, να το σταματάω. Το έχω επιτύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Φυσικά θεωρώ ότι αυτή η αποφυγή των καταναγκασμών χωρίς την δομημένη ψυχοθεραπεία παράλληλα για αντιμετώπιση των ψυχοπιεστικών συνθήκων που βίωνα εκείνη την περίοδο και στη συνέχεια βίωσα ακόμη περισσότερο, μπορεί να με βοήθησε στο να μην αναπτύξω την ίδια ψυχαναγκαστική διαταραχή, για την οποία ίσως και να μην είχα γενετική προδιάθεση και ίσως λόγω μίμησης να λειτουργούσα έτσι, αλλά δεν απέφυγα ούτε την αχώδη διαταραχή, ούτε τις κρίσεις πανικού, ούτε τις φοβίες, ούτε την κατάθλιψη, οι οποίες με κατέβαλαν και γύρω στα 35 μου χρόνια αναγκάστηκα να πάρω και αντικαταθλιπτική θεραπεία και έκτοτε ευγνωμονώ την ψυχιατρική και την ψυχοφαρμακολογία, γιατί όταν ταλαιπωρείσαι για χρόνια από άγχος και κατάθλιψη, εάν πάρεις αντικαταθλιπτική θεραπεία και έχεις και ένα πολύ καλό ψυχίατρο, τότε απελευθερώνεσαι και φεύγει από πάνω σου αχρίαστο βάρος. Το ίδιο υποθέτω πως είναι και όταν έχεις ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Δεν έχω ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Παρατήρησα στον εαυτό μου τότε ότι έκανα αρχικά κάποια... πήγαινα να χτίσω κάποιες τελετουργίες, κάποιους καταναγκασμούς. Και κατά τη διάρκεια της ζωής μου μέχρι σήμερα παρατηρώ τον εαυτό μου και όταν πάω να αναπτύξω καταναγκασμούς πιέζω τον εαυτό μου να τους σταματήσω. Όμως κάνω πάντοτε παράλληλα ψυχοθεραπεία και παίρνω και την αντικαταθλιπτική θεραπεία, την οποία επειδή όντως καθυστέρησα να την πάρω, ίσως γι' αυτό τον λόγο χρειάζεται να την παίρνω σε ταχτά χρονικά διαστήματα, δηλαδή δεν μπορώ να τη σταματήσω. Το έχουμε δοκιμάσει και είδαμε ότι δεν δουλεύει, ότι το χρειάζομαι. Λοιπόν, αν παρακολουθεί αυτό το podcast, αυτό το επεισόδιο αυτού του podcast, κάποιος ο οποίος ταλαιπωρείται ο ίδιος από την ψυχαναγκαστική διαταραχή, ψυχαναγκασμούς και καταναγκασμούς, να ζητήσει βοήθεια. Να διαλέξει ένα ψυχολόγο της δικής του επιλογής, να πάει και να ζητήσει βοήθεια. Και αν του πει ο ψυχολόγος να πάει και στο ψυχίατρο, να πάει και να μην νιώθει άσχημα για το ότι θα πάει στο ψυχίατρο. Εντάξει, υπάρχει μεγάλη προκατάληψη σε σχέση με την ψυχιατρική και τις υπηρεσίες υγείας που δίνουν καλοί ψυχίατροι. Ένα έχω να σας πω, σώζει ζωές η ψυχιατρική. Υπάρχουν εξαιρετικά φωτισμένοι ψυχίατροι, οι οποίοι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και σε καμία περίπτωση το να πάει κάποιος στο ψυχίατρο δεν είναι ένδειξη αδυναμίας ή ένδειξη τρέλας. Αντιθέτως, πρόκειται για μια πολύ λογική και γνωστική κίνηση που θα έρθει προς όφελός του. Εάν παρακολουθήσατε αυτό το επεισόδιο και έχετε στο οικογενειακό και άμεσο σας περιβάλλον ανθρώπους που ταλαιπωρούνται από ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή ή που ίσως να έχουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, δώστε τους να ακούσουν ή να παρακολουθήσουν αυτό το επεισόδιο και προτρέψτε τους να ζητήσουν βοήθεια. Είναι τεράστια η ταλαιπωρία των ανθρώπων που έχουν ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή στην καθημερινότητά τους και η ταλαιπωρία αυτή επεκτείνεται και στους γύρω τους. Είναι κρίμα να ταλαιπωρούμαστε άδικα. Μιλάμε για συνεχείς σκέψεις, φόβους, αγωνίες, άγχη, πολύ κουραστικές επαναλήψεις καταναγκαστικών πράξεων, τα οποία δεν έχουν κανένα ουσιαστικό νόημα. Δηλαδή, στην ουσία, όταν έχεις ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή, ταλαιπωρείσαι από τις παρισφρητικές ανεπιθύμητες σκέψεις ή εικόνες, ταλαιπωρείσαι,
Δεν θες να τις σκέφτεσαι, αλλά αυτές έρχονται και σε βομβαρδίζουν στο μυαλό. Ταλαιπωρείσαι από τις καταναγκαστικές πράξεις. Τρως το χρόνο σου, την ενέργεια σου, την υγεία σου. Δεν έχεις χρόνο να κοιμηθείς, δεν έχεις χρόνο να ξεκουραστείς. Δεν έχεις χρόνο να ζήσεις τη ζωή σου και να κάνεις τις κανονικές σου υποχρεώσεις και αδίκως. Δηλαδή, ξοδεύεις το μυαλό σου, ξοδεύεις τη σκέψη σου, ξοδεύεις την ενέργεια σου, ξοδεύεις το σώμα σου, χωρίς να έχεις αποτέλεσμα. Είναι κρίμα οι άνθρωποι που ταλαιπωρούνται από την ψυχαναγκαστική διαταραχή και δεν ζητάνε βοήθεια και είναι κρίμα και γύρω τους. Θα χαρώ στα σχόλια να διαβάσω αν έχετε παρόμοια εμπειρία, είτε εσείς είτε κάποιος άνθρωπος του κοντινού σας περιβάλλοντας να υποφέρει από την ψυχαναγκαστική διαταραχή και να έχει πάρει βοήθεια και ανακούφιση από την ψυχοθεραπεία και την ψυχοφαρμακοθεραπεία. Σας χαιρετώ, θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο του podcast. Χαίρετε.